Βλέπουμε μικρούλια αυγά. Τι είναι αυτό, παράξενα δεν είναι, σε σχέση με το άλλο, για δείχτε μας και είναι, το άλλο να δω. Είναι αυγά από κότα. Πρώτη φορά έχω δει τόσο μικρά αυγά. Είναι μίνι. Τα κάνει μία μικρή από τις μικρές, νανίτσα. Δεν έχω ξαναδεί, γι' αυτό το θεώρησα παράξενο, δεν έχω ξαναδεί τόσα αυγά, τόσο μικρά αυγά. Τι μέγεθος μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτά? Είναι πιο μικρά και από τα ορτίκια. Δηλαδή πλησιάζουν το σπουργιτιού. Το σπουργίτι έχει τόσα μικρά. Κοιτάξτε τη διαφορά από το μεγάλο με τα μικρά. Αυτά τώρα τρώγονται, έτσι είναι κανονικό αυγό? Δεν γνωρίζω, είναι τα πρώτα που έχει κάνει. Έχει ξεκινήσει τώρα και κάνει αυτή. Και δεν γνωρίζω ακόμα. Αργότερα θα σπάσω ένα να δω μέσα αν έχει κροκό, αν είναι κανονικά. Είναι όμως κάτι παράξενο, δηλαδή, της φύσης αυτό. Πρώτη φορά δεν έχω ξαναδεί τόσο μικρά αυγά. Γι' αυτό ακριβώς σε φώναξα για να τα τραβήξεις. Αυτά πάνε για βιβλίο Guinness, τόσο πολύ μικρά είναι. Δεν έχει ξανατύχει. Όταν αρχίζουν οι κότες να γεννάνε ή όταν τελειώνουν, κάνουν κάποια μικρά αυγά. Αλλά αυτά είναι τελείως. Είναι κάποιο που τα κάνει συνέχεια. Αρκετά παράξενο. Ναι, ναι. Θα ανοίξουμε τώρα το ένα αυγό, να δούμε αν έχει μέσα κροκό, αν είναι κανονικό. Δεν έχει κροκό. Έχει σπόρο, αλλά δεν έχει κροκό. Βλέπεις? Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν γονιμοποιείται. Μάλιστα. Αυτός είναι ο κροκός του. Δεν έχει κροκό. Είναι κάποιο που τα κάνει αδύνατα.